Όπω τέλειο, πώς το έκανες αυτό? Πολύ καλό. Είναι το καλό και το κακό, το γιν και το γιάνγκ. Τέλειος, μπράβο. Πώς σε λένε? Νικόλα. Κόλατο. Γεια σου Νικόλα. Μάλλον από ό,τι φαίνεται ο χειμώνας δεν ψήνεται να έρθει φέτος. Όχι ότι με χάλασε, εγώ είμαι άνθρωπος που αν γινόταν όλο τον χρόνο να είναι καλοκαίρι δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, αυτή είναι η φαλακρή τούμπα. Τώρα την κάμερα μάλλον δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο. Όχι ότι είναι και κάτι, παιδί μου, ένα λοφάκι είναι. Αλλά θυμάμαι ότι όταν ήμασταν μικρά παιδιά μας φαινόταν έτσι ένα τεράστιο βουνό που έπρεπε να κατακτήσουμε. Λοιπόν, είμαι στο δρόμο, όπως είπα και χθες, και πηγαίνω να κάνω την αγαπημένη μου διαδρομή, η οποία ξεκινάει από το φράγμα της Θέρμης και ενώ έχει διάφορα παρακλάδια, αυτή που συνήθως ακολουθώ εγώ είναι προς τα Πλατανάκια. Ένα εξίσου όμορφο μέρος. Εδώ είναι ο χώρος που γίνονται όλες οι συναυλίες το καλοκαίρι, με αποκορύφωμα αυτές του Χαρούλη. Κάτσε να σταματήσω λίγο να το δούμε. Ναι, να το δούμε. Δες τώρα, μέρος μαγεία. Δεν είναι τέλειο? Ελπίζω να φαίνεται. Συναυλιακός χώρος, η λίμνη από πίσω, οι πάπιες. Τέλειο, τέλειο. Και τόσο κοντά μας και τόσο... Μιλάω με κόσμο που μένουνε Θεσσαλονίκη, είτε ανατολικά είτε δυτικά, και δεν έχουν έρθει ποτέ και κάποιοι δεν το ξέρουν καν το φράγμα σαν τοποθεσία. Και φυσικά εγώ τους παροτρύνω όλους να έρθουνε. Και εδώ έτσι ωραία, πολύ συμπαθητικά κιόσκια για πικνίκ, για μπάρμπεκιου, για βόλτα με τα σκυλιά. Και έλεγα για χθες μέσα στην πόλη ότι η βόλτα με τη μηχανή είναι ψυχοθεραπεία, αλλά η αλήθεια είναι ότι η αληθινή ψυχοθεραπεία είναι εδώ στη φύση, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε, καμία σχέση. Τα χρώματα, οι μυρωδιές, όλα είναι πολύ πιο όμορφα από τον γκρι της πόλης. Όσο κι αν μας αρέσει, ρε παιδί μου, το αστικό τοπίο, έτσι, με τα μαγαζιά, με την αγορά και με αυτά, σαν τη φύση δεν έχει. Λοιπόν, βάση καυσίμων Τριαδίου, η μεγαλύτερη βυσματική μονάδα της Ελλάδας. Αν κάποιος σας πει ότι έχει υπηρετήσει εδώ πέρα, να ξέρετε ότι απλά δεν υπηρέτησε. Εδώ θα περάσουμε ένα πάρα πολύ βαθύ ποτάμι. Τέλεια. Και τώρα λίγο ανάβαση. Από εδώ και πέρα ο δρόμος είναι έτσι λίγο πιο χωματόδρομος, λίγο πιο δασικός. Ενδείκνυται και για ποδήλατο και για περπάτημα, προφανώς και για μηχανή. Τώρα θα βγούμε στο πεδίο βολής, ελπίζω να μην έχει σκοπευτές και μας έρθει καμία ξανάστροφη. Α, δεν έχει σκοπευτές, αλλά έχει ζωντανά. Κατσικάκια, αρνάκια, σκυλάκια. Όπα, αυτός άγρια με κοιτάει. Εντάξει, γλιτώσαμε. Λοιπόν, για όσους περιμένουν να δουν γρήγορη εντυροβόλτα και τέτοια, δεν θα προσφέρω τέτοιου είδους θέαμα σήμερα. Πρώτον, γιατί είναι η πρώτη φορά που μιλάω κάνοντας αυτή τη διαδρομή και όσο να είναι η προσοχή μου δεν είναι 100% εστιασμένη στη διαδρομή όπως θα έπρεπε, στο εντούρο. Συν το πίσω λάστιχό μου έχει γίνει flat, οπότε ξέρω ότι θα είχε πλάκα να με δείτε στο βίντεο να γλιστράω και να με πλακώνει ένα κατέμ 220 κιλών, αλλά δεν θα σας προσφέρω αυτή τη χαρά, ελπίζω τουλάχιστον. Οπότε απλά θα απολαύσουμε την πανέμορφη διαδρομή και θα με ακούτε να λέω περί ανέμων και υδάτων. Λοιπόν, από εδώ ευθεία πάμε για το αναψυκτήριο, οπότε εμείς ανεβαίνουμε.
Τέλεια, τέλεια μέρα. Σούπερ. Γεμίζεις μπαταρίες, φορτίζεις διάθεση για όλη την εβδομάδα. Λοιπόν, κι άλλο σταυροδρόμι. Τι λέει, Πλατανάκια Κισσός, εκεί πάμε. Στο βίντεο που ανέβασα χθες και ανέφερα ότι η κρίση είναι ψυχολογική, πολύ σωστά πρόσθεσε η φίλη μου η Ελένη ότι, γεια σου Τευτίκη, ότι η κρίση είναι εγκεφαλική και πανόραμα. Πού πάμε τώρα, πάμε ευθεία. Κι άμα χαθούμε και τι έγινε, βενζίνη έχουμε. Λοιπόν, η κρίση είναι εγκεφαλική. Είναι πολυπαραγωγικό το μοντέλο. Είναι και οικονομική και εγκεφαλική και κρίση αξιών και όλα αυτά. Αλλά αυτό που θα πρέπει να απασχολεί εμάς, τον καθένα μας, είναι κάθε κρίση, αν ορίσουμε την κρίση, ρε παιδί μου, σαν μια σωρία προβλημάτων και δυσκολιών, στόχος θα είναι να βρίσκουμε τον τρόπο να ξεπερνιέται αυτή η κρίση. Και ατομικά και στη συνέχεια, αν σε μια κοινωνία ο καθένας ξεπεράσει την προσωπική του κρίση, αυτό σαν αποτέλεσμα θα έχει να ξεπεραστεί η γενικότερη κρίση. Αν δηλαδή η κρίση είναι οικονομική, αν ο καθένας από εμάς βρίσκει τον τρόπο είτε να είναι ικανοποιημένος με λιγότερα, είτε να βρει τον τρόπο να βγάζει περισσότερα, τότε αυτό θα έχει γενικότερο αντίκτυπο στην αγορά, στην οικονομία, στο οτιδήποτε. Αλλά το πιο βασικό δεν είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, στις ειδήσεις. Οι αγορές είναι ικανοποιημένες και οι αγορές χάρηκαν αυτήν την εξέλιξη. Ποιος ισχύει στις αγορές? Το θέμα είναι τι γίνεται με τους ανθρώπους. Τι έγινε, ρε παιδιά? Κισσός. Μερσινούδα. Λοιπόν, θα πάμε προς Κισσό. Πάμε προς Κισσό. Βέβαια, η ταμπέλα δείχνει προς τα δεξιά και το βελάκι πάνω στην ταμπέλα δείχνει προς τα αριστερά. Πάμε αριστερά. Ωραία, θέα. Κάτσε να δούμε λίγο τη θέα. Λοιπόν, και χορηγία από τον Κυριάκο, ένα δωράκι για Κυριακή μεσημέρι, όλη η Θεσσαλονίκη πιάτο. Ευλογία πραγματικά το φράγμα, τόσο κοντά. Έχω την αίσθηση ότι δεν πηγαίνω σωστά. Αλλά και τι έγινε. Το λάστιχο πίσω είναι λες και το έχω αλείψει με βούτυρο. Μπορεί να φταίνε βέβαια, να φταίει και η κτηνώδης δύναμη αυτού του μοσχαριού. Το έργα 2 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Πού πάμε? Πάμε από εδώ. Πολιτισμό βλέπω. Αυτό που ούτε τα πλατανάκια δεν ξέρει ο κόσμος, πολύ με εκπλήσει και με στεναχωρεί. Ρε τώρα πέρα την πλάκα, χειμώνα θα δούμε φέτος. Χιονοδρομικό θα πάμε. Είπαμε, όχι ότι με χαλάει. Όλο τον χρόνο να βάζω ατελειακό και να είμαι με μαγιό και με σαγιονάρες δεν με πειράζει καθόλου. Αλλά να ξέρω, ρε παιδί μου, να κάνω το πρόγραμμά μου. Να πουλήσω το snowboard, να κινηθώ ανάλογα. Οπα. Μαμά, μη φοβάσαι, αργά πηγαίνω. Έτσι φαίνεται. Αυτή η διαδρομή, η οποία γίνεται και με τα πόδια, όπως είπα, είναι πάρα πολύ καλή και διαρκεί από το φράγμα έως τα Πλατανάκια, αν δεν κάνω λάθος, η ανάβαση γύρω στις 2,5 ώρες. Ανάλογα βέβαια και το ρυθμό και την εμπειρία που έχει ο καθένας. Να το κάνετε. Πολύ ευχάριστη, εύκολη. Ωραίες εικόνες. Μπορείτε να έχετε και μια φωτογραφική μαζί σας. Και να βγάλετε έτσι ωραία τοπία. Να βγάλετε αυτές τις 320.000 αποχρώσεις του πράσινου και καφέ. Βλέπω άσφαλτο και δεν μ' αρέσει που βλέπω άσφαλτο, δεν χόρτασα ακόμα. Τι έγινε ρε? Έκοψα δρόμο και το κατάλαβα. Και φτάσαμε στην πόλη φάντασμα, στο Κισσό, όπου για παράδειγμα ένα κουφάρι είναι εδώ,
Οι δρόμοι, όπως βλέπετε, είναι κανονικά ασφαλτοστρωμένοι. Μια γελάδα περπατάει εκεί στον δρόμο. Πάμε από κοντά να τη δούμε. Όπα, όπα, εδώ τι έχουμε. Γεια σας, παιδιά. Περάστε, περάστε, εντάξει. Στραβά με κοιτάει. Έλα, ρε δικέ μου, παίρνα. Sorry για την ενόχληση. Γεια σας, παιδιά. Ωραία γελαδίτσες. Ένα γήπεδο μπάσκετ εκεί πέρα, μετά τον βομβαρδισμό. Λοιπόν, εδώ κάτι αρκουδάκια κρεμασμένα, μάλλον προειδοποίηση είναι για κάτι, ότι αν πατήσεις το πόδι στο κισό θα κρεμάσουμε το αρκουδάκι σου ανάποδα στο στήλο. Αν θέλεις να φέρεις κοπελίτσα έτσι εδώ για ρομαντικά με θέα και τέτοια βράδυ, μη το κάνεις. Θα σε περάσει για ψυχάκια που θέλεις να τις πάρεις τα όργανα, οπότε ας το βρες καλύτερα κανένα πιο ρομαντικό και κλασικό μέρος. Εδώ έλα με τον κολλητό σου να παίξετε paintball, να κάνετε τρέξιμο. Την κοπέλα πήγαινε έτοιμα στην Κρίνη εκεί, στην παραλία, θαλασσίτσα. Ας το κισώ για άλλα πράγματα. Συνεχίζονται τα creepy buildings. Μάλλον ανέβηκα αρκετά ψηλά γιατί νιώθω την πίεση στα αυτιά μου. Λοιπόν, και αυτές είναι οι τρύπες που σας έλεγα. Πηγαίνεις εσύ αμέριμνος με το μηχανάκι σου και λες τι έχει εδώ πέρα. Ω, πέφτεις μέσα. Μακριά από μας. Εντάξει, η θέα είναι τέλεια βέβαια. Δεν έχει πάρα πολύ καθαρή ατμόσφαιρα, αλλά πω ρε, εσύ δες πως φαίνεται ο θερμαϊκός. Απίστευτο. Ελπίζω η καημενούλα η GoPro να μπορεί να αναδείξει το μεγαλείο του τοπίου. Αν όχι, πρέπει να φέρω τον drone εδώ πέρα μια μέρα. Πάμε πλατανάκια. Ρε, το πιστεύεις ότι έχω έρθει τόσες φορές εδώ και κάθε φορά που έρχομαι, δηλαδή σκέψου το εξής. Είμαι πάνω στον κισό και με ανατριχιάζει αυτό το μέρος. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω πώς το έχω στο μυαλό μου, αλλά είναι αυτό ρε παιδί μου, μια στοιχειωμένη πόλη, ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Και φτάσαμε στα πλατανάκια. Πλατανάκια πανοράματος. Εδώ είναι το αναψυκτήριο, πολύ ωραίο, σκανδιναβικό τύπου. Και το ήξερες ότι εδώ πέρα έχει ζωάκια, ότι είναι σαν ένας έτσι μικρός ζωολογικός κήπος? Όχι, ε. Τώρα θα σου δείξω μερικά πράγματα. Τι σταΐσατε? Εκεί να το βλέπεις, τα δέντρα. Δεν έχει τεράστια ποικιλία, αλλά ό,τι έχει είναι μια αξιόλογη προσπάθεια. Εδώ ανοιχτό το βλέπω. Ελπίζω να μην έχει τραπετεύσει κανένα λιοντάρι. Οπ. Α, τι όμορφο ελαφάκι. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Τι κουκλείς εσύ. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια σου. Πώς σε λένε? Ρούντολφ. Α. Δεν έχω κάτι να σε ταΐσω, τι τρως εσύ. Ε. Δες τι όμορφα ζώα. Και κάποιοι τα κυνηγάνε αυτά, ρε, το πιστεύεις? Εδώ έχουν τους χρυσούς φασιανούς. Για δες. Τι, δεν τους βλέπεις? Είναι το αόρατο είδος. Δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, πρέπει να βάλεις ειδικά γυαλιά. Γεια, yeah. Γεια σου, πώς σε λένε? Yeah. Νικόλα. Σ' αρέσει εδώ Νικόλα? Mm-hmm. Ωραία, δεν είναι? Mm-hmm. Τα είδες τα ζωάκια? Εντάξει. Το λες και χωριό βγαλμένο από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Πεταχτεί κανένα χόμπιτ. Πεταχτεί κανένα σφρόντο. Οπ, να ένα χόμπιτ. Είναι τόσο ωραία.
Μήπως να οργανώσω έτσι κάνα περίπατο. Αν ψήνεστε να οργανωθεί κάτι, στείλτε μου κάνα μήνυμα. Και αν μαζευτούμε, παιδί μου, έτσι, όπα, 15-20 άτομα, να κάνουμε ένα κυριακάτικο, έτσι, εδώ θέμα. Να έρθουμε να περπατήσουμε, να πιούμε ένα καφέ, ίσως φάμε και τίποτα. Γιατί είναι τόσο ωραία. Ξέρω, έχω γίνει κουραστικός λέγοντάς το συνέχεια, ρε παιδί μου. Αλλά είναι μαγεία. Αυτά ήταν και τα πλατανάκια. Ελπίζω να σας άρεσαν. Γρήγορη βόλτα, αλλά τόσο γεμάτη με ωραίες εικόνες. Και τώρα πίσω σπίτι, μεσημεριανό. Δεν ξέρω αν θα κάνω προπόνηση σήμερα. Τελικά την ταινία που ήταν εδώ δεν την είδα χθες, γιατί κάθισα να κάνω το editing. Μάλλον το ίδιο θα κάνω και σήμερα, αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Πρώτον, γιατί άρχισα να λέω περισσότερα όχι, και δεύτερον, γιατί καμία ταινία, όσο ωραία και να είναι, δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό που κάνεις εσύ ο ίδιος. Είτε είναι editing, είτε είναι vlogging, είτε είναι γυμναστική, είτε είναι ό,τι κάνεις και σου αρέσει. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Τσάω.